Γιάννη μου, αν είχε βάλει η γυναίκα σου το καύσιμο στη σόμπα, θα είχε καεί εκείνη. Δεν έχει εγκαύματα σου. Έχει, έχει λίγα. Έχει, έχει. Δεν έχει καεί όμως το πρόσωπο και στα μάτια. Έχει στα χέρια και έχει και κάποια εγκαύματα στο πρόσωπο. Ναι, αλλά δεν είναι στην κατάσταση του παιδιού. Ναι. Όχι, καμία σχέση. Είναι σαν και σένα. Καμία σχέση, ναι. Σαν και σένα είναι. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να ξέρω, επειδή σηκωνόταν η Χριστίνα κάθε πρωί και άναβε τη σόμπα, ναι. Μήπως σηκώθηκε να ανάψει τη σόμπα, ναι. Και πήγε ο μικρός δίπλα της, mm-hmm. να της πει, είδε που δεν άναβε, να της δώσει ας πούμε λάδι, να ρίξει. Κατάλαβα. Κάτι τέτοιο, και με το που ρίξανε κάτι μέσα, να κάποιο καπάκι από τη βενζίνα, ναι. Έκανε μπουμ, ναι, και κατάλαβα. Τους άρπαξε τον μπετόνι στα χέρια. Κατάλαβα. Δηλαδή κάτι τέτοιο υπολογίζω, αλλά δεν μπορώ να στοχοποιήσω ούτε τη Χριστίνα ακόμα, ούτε το μικρό. Αυτά που βγαίνουν, αυτά που ακουστήκανε, είναι οι εικασίες των γιατρών. Επειδή ήταν το μικρό πιο καμένο από τους υπόλοιπους. Ναι, όταν βλέπεις το παιδάκι πιο καμένο, σκέφτεσαι μήπως το παιδάκι πήγε να βοηθήσει εκεί με τη σόμπα και ακριβώς, κάτι. Ακριβώς. Γιατί αυτό που με προβληματίζει είναι ότι και το κρεβατάκι του είναι ανέπαφο. Δεν έχει καεί. Ναι. Δεν το βρήκε η φωτιά ότι στο κρεβάτι. Ότι δεν ήταν το παιδάκι ξαπλωμένο, ναι, στο κρεβάτι. Ναι, ότι δεν το βρήκε η φωτιά στο κρεβάτι. Μάλιστα. Ψυχούλα μου. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Τώρα δεν το έχεις μιλήσει. Είναι το παιδί, το έχουν σε καταστολή για να μην πονάει. Ναι, και είναι σε καταστολή για να μην πονάει. Πόσες μέρες τώρα το έχουν έτσι σε καταστολή? Από το Σάββατο. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Είναι 4 μέρες το παιδί που το έχουν σε καταστολή. Ναι, δεν έχει επαφή να του μιλήσετε. Όχι, όχι, είναι σε καταστολή. Γιάννη μου, στη μάνα του πώς το είπες, βρε Γιάννη? Γιατί και αυτό είναι πολύ δύσκολο κομμάτι. Πώς το διαχειρίζεις? Προσπάθησα, Τατιάνα μου, προσπάθησα όταν πήγα στο νοσοκομείο και ύστερα, κατά διαβολική σύμπτωση, που δεν έχει πάρει η αδερφή του τηλέφωνο ποτέ, με πήρε και μου λέει, τι κάνει ο Σταμάτης? Και λέω, είναι έξω και παίζει με τους φίλους του. Νόμιζα, επειδή ήμασταν μαυρισμένοι και δεν έβλεπα τα τραύματά του και τα εγκάβματά του, ότι θα πάω στο νοσοκομείο, θα μας βάλουν λίγο κρέμα, θα μας δέσουν και καλά. Θα γυρίσουμε στο σπίτι. Με το έγκαυμα δεν μπορείς να ξέρεις στην αρχή. Δεν φαινόταν. Ναι, δεν μπορείς να ξέρεις το μέγεθος του εγκαύματος, δεν μπορείς να καταλάβεις. Έτσι. Κανείς δεν καταλαβαίνει στην αρχή. Σιγά σιγά καταλαβαίνεις το μέγεθος του εγκαύματος και έχω μιλήσει και με άλλους ανθρώπους που έχουν βρεθεί στην κατάστασή σας, στην κατάσταση του γιού σου, και τις πρώτες ώρες μέχρι να πας στο νοσοκομείο και να διαπιστώσουν οι γιατροί δεν καταλαβαίνεις. Απλά είσαι κόκκινος και πονάς πάρα πολύ, αλλά δεν ξέρεις. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ. Έχεις να διαχειριστείς. Εγώ είπα... Το παιδάκι σου που πονάει, που έχει καεί, την γυναίκα σου, το μωρό, έχεις μείνει χωρίς σπίτι και έχεις να διαχειριστείς όμως και τον πόνο μιας άλλης γυναίκας. Έτσι. Της πρώην γυναίκας σου, που βλέπει το παιδί της αυτή τη στιγμή να δίνει μάχη για τη ζωή του. Αυτό πώς το διαχειρίζεις, το τελευταίο κομμάτι, το οποίο δεν μιλήσαμε? Εγώ με τη μητέρα του παιδιού είμαστε φίλοι. Μπορεί να είμαστε χωρισμένοι, αλλά έχουμε κρατήσει πολύ φιλικές σχέσεις. Και αυτό το παιδί είναι η ψυχή μας, και η δική μου και η δική της. Στηρίζεται ο ένας τον άλλον. Έχουμε δώσει όλη την αγάπη μας. Ναι. Και... Εντάξει, άστο αυτό. Εγώ με αυτό το παιδί έχω ιδιαίτερο δέσιμο. Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, Γιάννη μου. Είναι το αγοράκι σου. Θα μας βοηθήσεις λίγο εδώ? Εγώ... Είναι ψυχολόγος και τον πάντα βοηθάει έτσι λίγο στη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων. Βοήθησέ μας λίγο εδώ. Καλησπέρα, Τατιάνα. Καλησπέρα, κύριε Γιάννη. Εγώ σας εύχομαι να έχετε πολύ κουράγιο. Περάσατε μια πραγματικά τεράστια δοκιμασία και εσείς και το παιδί σας και όλοι. Ωστόσο, σας βλέπω μαχητή. Βλέπω ότι το προσπαθείτε πάρα πολύ. Είστε η κολόνα του σπιτιού, από ό,τι καταλαβαίνω, και το παιδί σας χρειάζεται πιο πολύ από ποτέ. Οπότε νομίζω ότι... Το γνωρίζω. Αν με βλέπετε όρθιο και πολεμάω, είναι για να δω αυτό το παιδί όπως ήταν. Έχω... Συγγνώμη. Έχω κάνει 2 bypass και παίρνω 10 χάπια την ημέρα και δεν το βάζω κάτω. Μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Σίγουρα δεν το βάλατε κάτω και καταφέρατε μέσα από την
τόσο μεγάλη φωτιά να βγάλετε και το παιδί έξω και όλους. Οπότε είστε ένας ήρωας. Δεν θέλω να είμαι ήρωας. Ο κάθε γονιός το ίδιο θα έκανε για το παιδί του. Αίμα μου είναι. Όχι μόνο για το μικρό μου. Οποιοδήποτε θα κάνει τα ίδια. Απλά, τι να πω, να μην το ζήσει άνθρωπος ποτέ. Να μην υπάρξει αυτό το πράγμα. Έχω να κοιμηθώ πάρα πολλές μέρες, πίνω ηρεμιστικά για να μπορώ να κοιμηθώ 1-2 ώρες. Είναι εικόνα μπροστά μου όλη την ώρα, και από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κύριε Γιάννη, πάνω απ' όλα σας εύχομαι να έχετε πολύ μεγάλο κουράγιο. Ευχαριστώ, να πάντως, Γιάννη, να σου πω κάτι. Επειδή το παιδάκι δείχνει να ξεπερνάει σιγά σιγά τον κίνδυνο και είναι σημαντικό αυτό. Συγγνώμη λίγο. Σήμερα. Θέλω να σου πω κάτι. Μπροστά σου έχεις ένα Γολγοθά, το ξέρεις. Σίγουρα. Το παιδί θα χρειαστεί αποκατάσταση, θα χρειαστεί πλαστικές επεμβάσεις. Αν το παιδί ξεπεράσει πλήρως τον κίνδυνο, έτσι. Πλαστικές επεμβάσεις πολλές, δεν ξέρουμε τι. Να ξέρεις ότι θα είμαστε στο πλευρό σου. Δηλαδή, εκτός από το χωριό σου που υπάρχει αλληλεγγύη, υπάρχει αλληλεγγύη και εκεί έξω στην κοινωνία. Υπάρχουν γιατροί που βοηθούν αφιλοκερδώς, γιατί ο άνθρωπος, βλέπετε, είναι σε δυσχερέστατη οικονομική κατάσταση. Υπάρχουν άνθρωποι της προσφοράς και να ξέρεις ότι όλοι εμείς εδώ θα είμαστε κοντά σου και θα κάνουμε τα πάντα για να ξαναδείς το γιο σου όπως ήταν πριν. Μόνο αυτό θέλω, Τατιάνα μου. Σου μιλάω στο Σταύρο να δω το παιδί μου όπως ήταν και μετά από 5 λεπτά πεθάνω. Δεν μπορώ. Έλα, παιδί μου, μην στεναχωριέσαι. Να σου πω κάτι. Μην στεναχωριέσαι. Κοίταξε να δεις, επειδή είναι μικρούλι, και είναι σε ηλικία που αναπλάθεται, η δερματική ιστή αναπλάθονται, είναι πολύ πιο εύκολο από έναν ενήλικα να το δεις το παιδάκι σου όπως πριν, Το ξέρω. Πολύ. Πίστευε, πολύ πιο εύκολο. Είναι αντράκι, είναι ψημένο παιδί και δεν θα τα καταφέρει. Είναι πολύ πιο εύκολο να δεις το παιδάκι σου όπως πριν, γιατί το παιδάκι είναι μικρό και σιγά σιγά μεγαλώνοντας με στήριξη ιατρική και κάποιες επεμβάσεις που θα χρειαστούν, το παιδάκι θα γίνει όπως πριν. Μην ανησυχείς. Ευελπιστώ στο Θεό να ξεπεράσει τον κίνδυνο και μόνο αυτό, τον κίνδυνο για τη ζωή του. Όλα τα υπόλοιπα και τα χειρουργία και οι πλαστικές αυτά με κάποιο τρόπο θα ξεπεραστούν. Η ζωή του να μου πούνε οι γιατροί, μου είπανε σήμερα είμαι λίγο καλύτερα. Τις άλλες μέρες ήμουνα πολύ πιο ράκος από ό,τι σήμερα. Μου είπανε σήμερα στην ενημέρωση των γιατρών ότι θα μείνει το παιδί, μένει μόνο για παρακολούθηση, επειδή είχε πριστεί, είχε γίνει τεράστιος, του βάλανε αλυφές και αρχίζουν και ξεσπούν τα εγκάματα και βγάζουν υγρά τώρα. Και σήμερα τον είδα πιο ξεπρισμένο, δεν φαινόντουσαν τα δοντάκια του, η γλώσσα του. Τώρα σήμερα φαίνεται το στόμα του κανονικά. Και έτσι πήρα λίγο χαρά προτού έρθω στην εκπομπή. Απλά ήθελα να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Υπάρχει μία πίεση από την πυροσβεστική και στη γυναίκα μου στο χωριό, η οποία είναι αλλοδαπή, δεν είναι Ελληνίδα. Και από τη Βουλγαρία η γυναίκα του. Είναι από τη Βουλγαρία και προσπαθούν. Έχει πάθει πανικό τώρα. Έχει πάει πυροσβεστική, δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Αισθάνεται, δεν ξέρει τι αυτό. Και προφανώς σε παίρνει και σε πιέζει και αυτό το γεγονός. Αυτό είναι. Παίρνουν από την πυροσβεστική. Πες μας, γιατί μας λες την αλήθεια, γιατί αυτά. Δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή, ανθρώπινα λιγάκι. Να μας αφήσουν ένα χρονικό διάστημα, δεν μας ήταν το κακό που μας έχει βρει. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ο κρατικός μηχανισμός τώρα, θυμήθηκε να λειτουργήσει. Γιατί δεν λειτουργήσε σε όλη αυτή την ταλαιπωρία που τραβά όλα τα χρόνια να έρθει να με βοηθήσει κάπου. Άκου, Γιάννη μου, κοίταξε να δεις. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η πυροσβεστική έχει ένα έργο να επιτελέσει. Σίγουρα. Πρέπει να κάνει μια έρευνα. Όμως είμαι σίγουρη, επειδή δεν είσαι κι εσύ εκεί να τους μιλήσεις, να τους εξηγήσεις. Δεν μιλάει και η γυναίκα καλά ελληνικά. Είμαι σίγουρη ότι επειδή ειδικά οι πυροσβέστες είναι άνθρωποι που έχουν ευαισθησίες, ακούγοντάς σε και τώρα και μακριά που είσαι, γιατί ο άνθρωπος είναι εδώ στην Αθήνα,
κοντά στο παιδί του. Δεν μπορεί να πάει στην Κρήτη για την έρευνα της πυροσβεστικής. Θα γίνει και η έρευνα βεβαίως και θα τα πούμε όλα και θα καταθέσει. Αλλά ο άνθρωπος πρέπει να είναι στο νοσοκομείο. Είμαι σίγουρη που μας ακούνε τώρα οι πυροσβέστες και οι ντόπιοι και η διοίκηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι θα δείξει λίγο παραπάνω ευαισθησία τώρα σε αυτή τη δύσκολη για σένα στιγμή. Έτσι, να τους μιλήσουμε, να μας ακούσουν, μας βλέπουν, μας ακούνε. Είμαι σίγουρη γι' αυτό και είμαι σίγουρη ότι και αυτοί θα σου χτυπήσουν το χέρι στον νόμο, ναι μεν να κάνουν τη δουλειά τους, να κάνουν οι άνθρωποι την έρευνά τους, αλλά να μην σας αχώνουν. Ε? Δεν είπα εγώ το αντίθετο, να μην κάνουν τη δουλειά τους. Έχω μιλήσει και εγώ με την πυροσβεστική δύο-τρεις φορές και το μεσημέρι μίλησα. Ναι. Αλλά αφήστε μας τον πόνο μας λιγάκι, αφήστε μας συνέλθουμε. Αυτό είπα. Εντάξει. Αφήστε μας. Και μόλις θα μπορέσει να έρθει το παιδί σε κατάσταση που αυτός είναι παίζει το βασικότερο ρόλο, σε κατάσταση να μπορέσει να μιλήσει και να μάθω τι ακριβώς έχει συμβεί, εγώ ίδιος θα έρθω και θα σου το πω. Εντάξει. Αφήστε μας όμως να ηρεμήσουμε λιγάκι. Λοιπόν, Γιάννη μου, εύχομαι να πάνε όλα καλά από εδώ και πέρα. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Και θα έχεις τη στήριξη όλων μας. Ευχαριστούμε που έκανες τον κόπο και ήρθες εδώ. Θα γυρίσεις πίσω στο παιδάκι σου και εύχομαι και τώρα που θα γυρίσεις πίσω να είναι ακόμα καλύτερα. Ε? Από το στόμα μας και στο Θεό τα αυτή προσευχόμαστε όλη μέρα μόνο για αυτό. Να μπορέσει να ξεφύγει το κίνδυνο της υγείας σου, όλα τα υπόλοιπα θα γίνουν. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο για το ενδιαφέρον που έχει δείξει, για τη συμπαράσταση που έχει δείξει. Είχα πάει στο Ηράκλειο όταν... Αν κάποιος θέλει να βοηθήσει, παρακαλώ, έχουμε και τα τηλέφωνα. Αν κάποιος από εσάς θέλει να στήριξει εδώ τον κύριο Γιάννη. Όταν διακομίστηκε το παιδί στο Ηράκλειο με ασθενοφόρο, πήγα και εγώ μετά. Θέλανε και εμένα να με στείλουν με ασθενοφόρο γιατί είχα εισπνεύσει πολύ καπνό. Υπόγραψα και έφυγα γιατί είχα τα μάξι απ' έξω και είχα και το μωρό μαζί. Έπρεπε να το πάω στο χωριό να το αφήσω κάπου. Πήγα και εγώ στο Ηράκλειο και μέχρι να γυρίσουμε. Ο σύλλογος του χωριού ήδη και κάποιοι γειτόνιοι ήδη είχαν μεριμνήσει και μας είχαν βρει ένα άλλο σπίτι να μείνουμε προσωρινά μέχρι να μας φτιάξουν. Μπράβο στο χωριό. Μπράβο στο χωριό. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, Γιάννη μου, πρέπει να κλείσουμε. Σε ευχαριστώ. Κουράγιο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστώ και εγώ.